Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είναι Αριστοτρίτη. Το βίντεο αυτό προβάλλεται την Τρίτη 2 Μαΐου 2023. Το θέμα μας σήμερα είναι νάρκισσοι γονείς και χρυσά παιδιά. Ο όρος Golden Child, χρυσό παιδί, Golden Children, χρυσά παιδιά, είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στη θεωρία για τον ναρκισισμό, τον ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, που λέει όταν έχουμε γονείς νάρκισσους, κάνουν πολύ συχνά διακρίσεις ανάμεσα στα παιδιά τους. Ένα από τα παιδιά τους ή δύο από τα παιδιά τους γίνονται μαύρα πρόβατα και ένα από τα παιδιά τους συνήθως είναι το χρυσό τους παιδί, αυτό στο οποίο δίνουν όλη την προσοχή. Θα διαβάσω τώρα τα ερωτήματα και θα μας σχολιάσεις. Πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα με τους νάρκισσους να πρέπει συνέχεια να αποδεικνύεις πως δεν είσαι ελέφαντας. Ο γιος μου είναι 20 χρόνων. Έχει πιστεί από τον κρυφονάρκισσο πατέρα του πως είναι θύμα ο πατέρας του επειδή εγώ τον χωρίζω. Αν του πω 10 πράγματα που έκανε ο πατέρας του λάθος, θα μου πει πως ήταν σωστά. Λεπτό, γιατί ξέχασα την ηλικία. Αν του πω 10 πράγματα που έκανε ο πατέρας του λάθος, θα μου πει πως ήταν σωστά, γιατί έχει παραποιήσει ο πατέρας του την αλήθεια που βγάζει μάτι, αλλά μόνο ο γιος μου δεν το βλέπει. Να πω εδώ ότι οι παροχές που έχει από τον πατέρα του είναι παραπάνω από μισό όρο της ηλικίας του, ενώ του δίνει περισσότερες παροχές από την ηλικία του για να τον καλοπιάσει προφανώς. Όταν λέω λοιπόν στο γιο μου να σκεφτεί τι θα κάνει για το μέλλον του, μου λέει γιατί δεν με δέχεσαι όπως είμαι. Ο πατέρας μου με δέχεται. Είναι ακριβώς τα λόγια του μπαμπά του που μου λέει όταν προσπαθώ να μιλήσω για το μέλλον του. Ευχαριστώ πολύ για το βίντεο αυτό. Αν μπορείτε να κάνετε και για ενήλικα παιδιά που μπορεί να είναι ανάρκηση και ήδη, τι κάνουμε εδώ, επειδή έχουν την εύνοια του πατέρα, φέρονται εξουσιαστικά στα αδέρφια τους. Πώς το αντιμετωπίζουμε? Ενημερώνουμε τα αδέρφια τους για τη διαταραχή, θα το καταλάβουν? Και της γράφει μια άλλη φίλη, τα ίδια και σε μένα, κουράγιο δύναμη. Και μια άλλη φίλη λέει, εξαιρετικό το θέμα που θίξατε κυρίες μου, για ακόμη μια φορά δίνοντας πολλές πληροφορίες για τον τρόπο που σκέφτονται οι έφηβοι. Ήταν κάτω από το βίντεο για τους έφηβους και τα πρότυπα των έφηβων. Πολύ διαφωτιστικό. Με αφορμή ωστόσο το συγκεκριμένο θέμα, θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορείτε να κάνετε ένα βίντεο σχετικά με τα παιδιά των γονέων με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας ή με ναρκισσιστικό τύπο προσωπικότητας, θα έλεγα εγώ, που επηρεάζονται από αυτούς και πώς αυτά στη συνέχεια συμπεριφέρονται στα αδέρφια τους. Άρα είναι η ίδια θεματική. Τα χρυσά παιδιά των ναρκισσιστικών γονέων και πώς συμπεριφέρονται στα αδέρφια τους. Είμαστε στην εποχή που τα θέματα γύρω από τον ναρκισισμό και η βιβλιογραφία και γενικότερα οι εκπομπές, τα vlogs βρίθουν. Είναι έτσι ένα θέμα που ταλανίζει πάρα πολύ κόσμο και δεν είναι τυχαίο αυτό. Άλλωστε το έχουμε μπει και πολλές φορές, το έχουμε μπει και στα σεμινάρια που κάναμε. Κάναμε και ειδικό εργαστήριο γι' αυτό. Ότι υπήρχαν έτσι νήξεις από διάφορους ερευνητές εδώ και τα τελευταία 30 χρόνια που μας έλεγαν ότι οδεύουμε προς μια κοινωνία ναρκισσιστική και μάλιστα το λέγαμε και στο συνέδριο που είχα πάει τον Οκτώβριο ότι ζούμε στην εποχή του νάρκισσου, σε μια εποχή που ο καθένας σκέφτεται τον εαυτό του, που έχει χαθεί η συλλογικότητα, που έχει χαθεί η κοινότητα. Τέλος πάντων που υπάρχουν έτσι αρκετές δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις και ο καθένας κοιτάει μόνο τον εαυτό του. Τώρα, οι άνθρωποι που έχουν ενδείξεις ναρκισσιστικής έτσι διαταραχής ή τύπου προσωπικότητας καλύτερα, νομίζω είναι πιο εύστοχο να το λέμε έτσι, έχουν έτσι την τάση να θεωρούν τον εαυτό τους μοναδικών, ότι είναι πάρα πολύ καλοί σε όλα, ότι μάλιστα είναι θύματα περιστάσεων, ό,τι δεν κάνουν οι άλλοι για αυτούς θεωρούν ότι τους θυματοποιούν και έτσι ξεχωρίζουν, αν κάνουν παιδιά αυτοί οι άνθρωποι, ξεχωρίζουν ανάλογα και πόσα παιδιά κάνουν, ποιον παιδί τους μοιάζει, ποιον παιδί τους αξίζει στα εισαγωγικά, δηλαδή το παιδί που τους φέρει έτσι
που τους κάνει περήφανους, που είναι καλός μαθητής, που είναι καλός σε κάποιον άθλημα, που είναι καλός δεν ξέρω πού, που ο χαρακτήρας του ομοιάζει με τον δικό τους κτλ. Κάνει δηλαδή μια διάκριση ή θα μπορούσε να ξεχωρίσουν ένα παιδί το οποίο να είναι ενδεχομένως χαρισματικό, χωρίς ωστόσο απαραίτητα το παιδί το ίδιο να έχει ναρκισιστικά στοιχεία. Αλλά ο νάρκισσος γονέας, επειδή ακριβώς φαίνεται η αξία του μέσω του παιδιού του, να αισθάνεται έτσι όμορφα, να ξεχωρίζει το συγκεκριμένο παιδί, γιατί παίρνει αξία και ο ίδιος. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο αυτό, ιδιαίτερα στα παιδιά της οικογένειας τα άλλα, τα οποία μπορεί να έχουν τα δικά τους ταλέντα, μπορεί να έχουν τις δικές τους κλίσεις και να ζουν υπό το καθεστώς αυτής της διάκρισης, ακριβώς γιατί έναν από τα αδέρφια τους, είτε ηθελημένα είτε όχι, είτε γιατί εκείνον ευθύνεται, είτε γιατί δεν ευθύνεται, γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά. Κόρη, μα πώς μπορεί να ευθύνεται το χρυσό παιδί? Ναι, το ανήλικο. Υπάρχουν παιδιά που ομοιάζουν σε χαρακτηριστικά. Είναι συμβατά δηλαδή με τον πατέρα ή με τη μητέρα τους. Έχουν στοιχεία και τα ίδια. Αλλά αυτή ο γονιός που αφήνει το παιδί να εξελιχθεί σε έναν ακόμη νάρκισσον και δεν το οριοθετεί. Ναι, απλά υπάρχουν και παιδιά τα οποία δεν είναι συμβατά με τον νάρκισσο γονέα. Και ο νάρκισσος γονέας κάνει αποξένωση του παιδιού του συγκεκριμένου από τα υπόλοιπα τα αδέρφια του, χωρίς το ίδιο να ευθύνεται σε αυτό. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση, αυτό θέλω να πω. Και υπάρχει και η περίπτωση που το παιδί να είναι συμβατό με τον γονέα του. Πάλι όμως δεν ευθύνεται άμα είναι ανήλικο. Όχι, δεν ευθύνεται. Ναι. Σίγουρα δεν δηλαδή, ευθύνεται. Δηλαδή, έναν ενήλικο παιδί ευθύνεται αν συνεχίζει την κληρονομιά που του έδωσε ο άρχισος γονιός και γίνεται τύρανος ως προς τα αδέρφια του και τα κακοποιεί. Αλλά έναν ανήλικο παιδί, έναν παιδί 3, 4, 5, 10, όχι, δεν 15 χρόνια. Ποτέ δεν έχει ευθύνη έναν παιδί για αυτό το πράγμα. Απλά μερικές φορές είναι σαν να το παρτάρει, δηλαδή σαν να παίρνει το μέρος του και να αυξάνεται έτσι η απόσταση μεταξύ του παιδιού και των υπόλοιπων παιδιών της οικογένειας, του συγκεκριμένου που ξεχωρίζει ο πατέρας ή η μητέρα, και έτσι να γίνονται έτσι κλίκες μέσα στην οικογένεια. Το οποίο αυτό φυσικά μπορεί, εγώ πιστεύω ότι δηλητηριάζει όλο, σχεδόν όλη την υπόλοιπη ζωή. Πρέπει να είναι πολύ, να έχει δουλέψει το άτομο πολύ με τον εαυτό του, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, τα αδέρφια ας πούμε, για να τα βρουν μετά μεταξύ τους. Άπαξ και δηλητηριαστεί η σχέση τους από μικρή, εξ απαλών ονείχων, είναι πολύ πιο δύσκολο να βγάλεις τη μάσκα αυτή που σου φόρεσαν οι γονείς σου, αν είσαι ας πούμε το παιδί το οποίο θεωρούν ότι τους έχεις φέρει σε δύσκολη θέση, ότι τους έχεις ταλαιπωρήσει. Αν είσαι το μαύρο πρόβατο. Αν είσαι το μαύρο πρόβατο. Να βγάλεις τη ρετσινιά, να μέσα να βγάλεις τη ρετσινιά, ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι τα χρυσά παιδιά έχουν περισσότερες παροχές από τους ναρκιστούς γονείς. Έχουν πιο πολλά μάλλον έχουν συγχωροχάρτια. Ενώ τα μαύρα πρόβατα δεν έχουν συγχώρεση, όχι συγχωροχάρτη, συγχώρεση δεν έχουν. Και επίσης δείχνουν πολύ περισσότερη κατανόηση και απόκριση στα αιτήματα των χρυσών τους παιδιών. Δηλαδή ζητάει κάτι το χρυσό παιδί, γίνεται κατευθείαν. Ζητάει κάτι το μαύρο πρόβατο, θα περάσει από χίλια μύρια κύματα. Ναι. Τώρα στην περίπτωση την πρώτη, που η κυρία έχει έναν παιδί και λέει έχω έναν παιδί, το οποίο είναι το χρυσό παιδί του νάρκισσου ανδρός μου, του ενδιαστάσιν νάρκισσου συζύγου μου, το οποίο δέχεται πλήσιν εγκεφάλου από τον πατέρα του, το οποίο το παίζει θυματοποιημένος και δεν μπορώ να πω κάτι στο παιδί, το παιδί είναι επιτίθεται σε μένα. Πώς τις συμβουλεύομαι να το διαχειριστώ? Είναι πολύ δύσκολη περίπτωση αυτή. Η φίλη μας θα πρέπει να συμβουλευτεί οπωσδήποτε θεραπευτή, θεραπεύτρια, ό,τι επιλέγει η ίδια. Θα πρέπει να ακολουθήσει τις συμβουλές του θεραπευτή της προκειμένου να διαχειριστεί μια τέτοια περίπτωση. Δεν είναι εύκολο να δώσουμε εμείς εδώ γενικές γραμμές, αλλά
Μπορεί μέσω του παραδείγματος της, μέσω του τρόπου που θα χειρίζεται τα πράγματα, να χτυπήσει έτσι κάποια ευαίσθητα σημεία του παιδιού, να του δώσει δηλαδή μηνύματα που να μπορεί να αντιληφθεί κάποια πράγματα. Αν όμως τόσο υπάρχει και η κληρονομική προδιάθεση, αλλά και η συμβατότητα με τον άρχισον πατέρα, όπως τον ονοματίζει η ίδια, γιατί εμείς δεν τον έχουμε εξετάσει και δεν ξέρουμε ναι, τι είναι. Μιλάμε, γι' αυτό μιλάμε για ναρκισιστικό στυλ ναι, προσωπικότητας ωραία. Και δεν μιλάμε για διάγνωση, ναι, γιατί ναι. Κάνουμε τόση ψυχοεκπαίδευση εδώ πέρα για να εντοπίζουμε ποιοι άνθρωποι έχουν ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και να προσέχουμε από την κακοποίηση στην οποία μας υποβάλλουν. Ακριβώς. Αυτό, ή αν αλλά είμαστε οι ίδιοι. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτή η διάγνωση όχι. Υπιστοποιημένο. Μπορεί να έχουν πολλοί άνθρωποι ενδείξεις ή σε ενίοτε σε φάσεις της ζωής τους να φέρονται ναρκισιστικά χωρίς να είναι απαραίτητα. Κοιτάξτε, Αριστονίκη μου, για να γίνει μια διάγνωση της ναρκισιστικής διαταραχής προσωπικότητας και γενικότερα των διαταραχών του β' πλέγματος, δεν χρειάζεται από μια ηλικία και πάνω, από τα 25-26 και πάνω. Χρειάζεται και θέλει πολύ τακτική παρακολούθηση και είναι και από τις πιο δύσκολες διαγνώσεις, καθότι οι άνθρωποι αυτοί, επειδή φέρνουν πάντα τον καλό τους σε αυτό στη θεραπεία, ποτέ το τσαλακωμένο. Είναι πολύ δύσκολο να τους καταλάβεις. Τι γνώμη έχεις εσύ για την άποψη της Dr. Ράμανι Ντριβάσουλα, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Λος Άντζελες, είναι ειδική στα θέματα του ναρκισισμού και έχει γράψει το βιβλίο, ξέρεις ποιο είναι αυτό ξέρω. Που διαβάζουμε τώρα στη συμμετοχή. Η Dr. Ράμανι λέει ότι θεωρεί ότι η διάγνωση ναρκισιστικής διαταραχής προσωπικότητας πρέπει να φύγει από τις διαγνώσεις και να παραμείνει ως κατηγοριοποίηση τύπου προσωπικότητας, γιατί λέει ότι η διαταραχή ενέχει μέσα το στοιχείο του να ταλαιπωρείται ένας άνθρωπος, ενώ λέει ο νάρκισσος δεν ταλαιπωρείται ο ίδιος, ακριβώς. Ταλαιπωρεί τους άλλους. Συμφωνώ απόλυτα και βαξάνω. Ναι. Οπότε, ξέρεις, εγώ είχα πολύ θέμα με το να μιλήσω για ναρκισισμό προτού ανακαλύψω τη δουλειά της Dr. Ράμανι, που είναι πολύ πρόσφατη η δουλειά της, του βιβλίου κυκλοφόρησε το 19 και νομίζω πρόσφατα έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Το 20. Πιά στο κορυφαίρο να το δούμε. Εσύ που σε αδύνατε, γιατί εγώ μας συγκωθούμε αυτές τις κοιλίες και αυτές τις περιφέρειες, θα δημιουργήσω, θα προκαλέσω ταραχή. Λοιπόν, η Dr. Ράμανι, το βιβλίο της αυτών, το 21 ναι, κυκλοφόρησε, 2021, τον Τζινού Χοϊάμ, και για την ελληνική γλώσσα, πάλι το 21. Είναι δηλαδή 2 χρόνια έχει που κυκλοφόρησε. Mm-hmm. Είναι αυτόν το βιβλίο, το οποίο διαβάζουμε και σχολιάζουμε στη συμμετοχή, το οποίο μπορείτε να το βρείτε και να το αγοράσετε, να το διαβάσετε, είναι εξαιρετικό. Τώρα έχουμε τα φώτα, έχουμε το... Ναι, είναι πάρα πολύ καλό βιβλίο. Είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι από το β' πλέγμα διαταραχών προσωπικότητας, η μόνη διαταραχή προσωπικότητας που μπορεί να θεωρηθεί διαταραχή με αυτά τα κριτήρια, του στρες, της ταλαιπωρίας και της βλάβης του ίδιου του άτομου, είναι η οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Δηλαδή και η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας και η ναρκισιστική και η ιστριονική έχουν αυτά τα στοιχεία της κακοποίησης προς τους άλλους. Ναι. Ναι. Και εγώ είχα θέμα και δεν έλεγα ανάρκηση, έλεγα διάγνωστη. Τώρα όμως έχω απελευθερωθεί. Διαβάζοντας και τον Dr. Ράμανι και διαβάζοντας και άλλους ειδικούς που συνηγορούν στο να φύγει από τις διαγνώσεις και να μπει στις κατηγοριοποιήσεις, γιατί μας δίνεται η ευκαιρία να μπορέσουμε να μιλήσουμε ανοιχτά και να βοηθήσουμε περισσότερο κόσμο. Σωστό. Γιατί υπό το φόβο μην τυχόν και πω λάθος και το πω χωρίς να έχει γίνει επίσημη διάγνωση, καταλήξαμε να ανεχόμαστε τον έναν και τον. Γι' αυτό λέμε ενδείξεις, ναι. Λέμε σημάδια, λέμε στοιχεία και δεν λέμε διάγνωση. Μπορεί να είναι καμπανάκια που να δείχνουν κάτι, αλλά να μην είμαστε εντελώς σίγουροι. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει σημαίνει κιόλας μια διάγνωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το ανεχόμαστε ωστόσο. Ακριβώς, αυτό λέω. Απλά όταν λες το άλλο, αυτός έχει διαταραχή, δηλαδή... Δεν είσαι ειδικός, δεν ξέρεις, εμείς κάνουμε πάρα πολύ αγώνα για να κατέχουμε αυτήν τη γνώση με πάρα πολύ κόπο και πάρα πολύ προσπάθεια και συνεχή διάβασμα και πολλές φορές έχουμε έτσι ένα δισταγμό να πούμε πράγματα που μπορεί να υποπτευόμαστε δημόσια.
είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε τι λέμε, να λέμε ότι αυτό το πράγμα που κάνει αυτός είναι κακοποιητικό, έχει ενδείξεις ναρκισισμού, φέρεται ναρκισιστικά, χωρίς να πούμε ότι είναι ναρκισσός, έχει διαταραχή. Όταν πεις είναι ναρκισσός, με βάση το πώς μιλάμε τώρα στο κανάλι μας το 2023, εννοείς έχει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Και δεν με νοιάζει αν είναι ναρκισσός τώρα που είμαι κακοποιημένα και μετά μπορεί να μην είναι. Εμένα με νοιάζει να καταλάβω ότι κάποιος με κακοποιεί για να προστατευτώ. Φέρεσαι ναρκισιστικά, ας πούμε. Ναι, αυτό. Okay. Συμφωνήσαμε. Ναι, λοιπόν, άρα είναι πολύ σημαντική η συμβολή και των δύο γονέων. Δεν είμαστε, δηλαδή μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, δεν συμβάλλει μόνο η διαπαιδαγώγηση μας, η παρουσία η δικιά μας, αλλά και η παρουσία του ή της συντρόφου μας και φυσικά και τα γονίδια. Άρα είναι όλα μαζί. Το να σε καμία περίπτωση δεν εγκαταλείπουμε την προσπάθεια, δεν λέμε εντάξει είναι χαμένο αυτό το πράγμα, ας το μοιάζει στον πατέρα του ή δεν ξέρω τι, συνεχίζουμε την προσπάθεια πάντα με τη συμβολή ειδικού της επιλογής μας και είναι πολύ σημαντικό να υιοθετήσουμε πια στην εποχή μας την βοήθεια του ψυχοθεραπευτή, του ψυχολόγου μας και να μην θεωρούμε «Α, πόσον καιρό κάνεις, είναι πολύ καιρό». Μα τι εννοείται, ζούμε σε μια εποχή που συνέχεια προκύπτουν προβλήματα και παρά να το λες με τη γειτόνισσα η οποία θα σου κάνει προβολή τα δικά της προβλήματα επάνω σου και δεν ξέρεις και τι θέματα έχει τα οποία θα τα ταυτιστεί μαζί σου μέσα από τις άμυνες που θα χρησιμοποιήσει, καλύτερα να έχεις ένα σταθερό ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της επιλογής σου που να τον επισκέπτεσαι αφού τελειώσεις τη ψυχοθεραπεία σου στα χρονικά διαστήματα που εσύ έχεις την ανάγκη να μιλήσεις και να πεις κάπου το θέμα σου και με επιστημονοσύνη και δεοντολογία και με το απόρριτο που σε προστατεύει να σε κατευθύνει σωστά παρά να τα λες στον όποιον να είναι φίλος σου που δεν ξέρεις και εκείνος χωρίς να το θέλει πολλές φορές που μπορεί να σε σπρώξει. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Όπως είναι ο οικογενειακός γιατρός, όπως είναι ο παιδίατρος των παιδιών, που το θεωρούμε οπωσδήποτε απαραίτητο να έχουν παιδίατρο τα παιδιά μας ή να έχουμε οικογενειακό γιατρό, έτσι πρέπει και κάθε οικογένεια να έχει τον ψυχολόγο της. Εγώ έχω μια σκέψη για την κυρία. Εφόσον το παιδί βρίσκεται στην εφηβεία, ίσως είναι καλή ιδέα να μην προσπαθεί να το πείσει για τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν ανάμεσα σε αυτήν και στον ενδιαστάσει σύζυγό της, αλλά εγώ θα της έλεγα να δώσει περισσότερη έμφαση στο γεγονός ότι όταν χωρίζουν οι μεγάλοι αυτά είναι θέματα των μεγάλων και ότι θα τα συζητήσω με τον πατέρα σου. Ο πατέρας σου να τα συζητήσει μαζί μου. Δεν είναι σε εσύ που χωρίζεις. Εγώ θα εξακολουθήσω να είμαι η μητέρα σου, ο πατέρας σου θα εξακολουθήσει να είναι ο πατέρας σου. Δηλαδή να αποτρέπει το παιδί από το να παίρνει το ρόλο του υπτάμενου πυθίκου, αν θέλεις. Ναι. Γιατί τα χρυσά παιδιά ενίοτε γίνονται και υπτάμενοι πυθίκοι. Μα γι' αυτό και πρότεινα να επισκεφτεί κάποιον ειδικών της επιλογής της και με βάση το ιστορικό και με τα γεγονότα που θα του λέει να την κατευθύνει για το πώς μπορεί να υποστηρίξει το παιδί, αλλά και εκείνη και ποια θέση θα παίρνει η ίδια. Αλλά και γενικότερα το γιατί μένει σε έναν τέτοιο γάμο, ενδεχομένως αν είναι σε γάμο. Θα χωρίσει. Α, θα χωρίσει. Χωρίζει, λέει, και λέει ότι ο πρώην της, ο ενδιαστάσεις σύζυγός της, πάει και της λέει, του λέει στο παιδί ψέματα. Λέει και το παιδί τον πιστεύει και επίσης το εξαγοράζει το παιδί. Κάνει υπομονή, φιλενάδα. Εσύ να έχεις μια σταθερή στάση απέναντι στο παιδί σου, εσύ να είσαι μητρική απέναντι στο παιδί σου, με ό,τι συνεπάγεται η μητρικότητα, στοργή, τρυφερότητα, αποδοχή, αγάπη, αλλά και οριοθέτηση. Να βάζεις όρια, δηλαδή stop, αυτό δεν θα το συζητήσω με σένα. Μάλιστα. Αυτό είναι θέμα των ενηλίκων, δεν θα το συζητήσω με σένα. Θα σου πω κάτι που έκανα εγώ όταν ήταν τα παιδιά μου μικρά. Είχα γράψει κάποιες σελίδες στο ημερολόγιο μου, είχα γράψει κάποια γράμματα προς το γιο μου. Φυσικά ο γιος μου δεν ήταν σε εφηβική ηλικία, τότε ήταν σε παιδική ηλικία, το οποίο όταν ενηλικιώθηκε του τα έδωσα να τα διαβάσει, που θα μπορούσε να τα καταλάβει μετά τα 18. Του τα έδωσα να τα διαβάσει, κοίταξε αυτό το γράμμα, το έγραψα τότε, ξέρω εγώ, πριν 12-13 χρόνια.
Και τότε μίλησα. Λα σου πω, κατάπιες και εσύ προηγουμένως ένα μηγάκι και... Κάτι τέτοιο. Μηγάκι, μήγαν ολόκληρη, δεν ξέρω. Είναι πρωτεΐνη. Οκ. <Okay. coughs> Λάκη, γιατί δεν έφαγες τα μηγάκια. Λοιπόν, κάνε υπομονή. Δεν είναι ο Κύριος σου στόχος να δικαιωθείς. Ο Κύριος σου στόχος είναι να χωρίσεις και να προστατευθείς από την ναρκισιστική κακοποίηση που αντιλαμβάνεσαι ήδη ότι βιώνεις, και δώσε χρόνο στο παιδί σου να διαχειριστεί την αλλαγή και μην καταστρέψεις τη σχέση με το παιδί. Δηλαδή, κράτα ανοιχτές τις οδούς, να είσαι μητρική με το παιδί σου. Ακριβώς, να μην κουραστεί και να τα παρατήσει και στο τέλος να είναι όλα έρμεον των συνθήκων. Γι' αυτό και η συμβολή και η υποστήριξη από έναν ειδικό είναι απαραίτητη για να σε ενδυναμώσει, να σε συμβουλέψει και να αναγνωρίζει τις γραμμές που πρέπει να περπατάς προκειμένου και εσύ να στηριχθείς αλλά και το παιδί να βρει το σωστό δρόμο. Άλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα συμβουλές.